Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο των πειραμάτων. Στο σημερινό πείραμα, είναι το δεύτερο πείραμα που θα δούμε, αποφάσισα να κάνω κάτι το οποίο γουστάρατε πάρα πολύ πέρσι, η αλήθεια είναι, και να πάρω την τελευταία ομάδα που βρίσκεται στη βαθμολογική θέση του, στην τελευταία βαθμολογική θέση του πίνακα της Αγγλίας αυτή τη στιγμή που γράφω το βίντεο, και είναι η Sheffield United, και να την φέρω στην Ελλάδα για να δούμε το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν θέλω να πάρω μια ελληνική ομάδα και να την πάω στο εξωτερικό. Θα γίνει πιθανόν στο μέλλον και αυτό, ok. Αλλά θέλω να δω το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Μπορεί, είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου. Οι ξένες ομάδες, άμα έρθουν στην Ελλάδα, η τελευταία ομάδα της Αγγλίας παίρνει πρωτάθλημα. Θέλω να δω αν στο manager μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί το λέμε συχνά και θέλω να δούμε μέσα από τα πειράματά μας αν γίνεται. Γενικά τα πειράματα τα γουστάρετε πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Γενικά σας αρέσουν. Θέτως, εντάξει, είναι λίγο πιο αραιά, αλλά νομίζω ότι θα δούμε αρκετά και καλά πειράματα. Δηλαδή, θα δούμε 10 πειράματα σε ένα διάστημα 20 εβδομάδων. Οπότε, θα χορτάσουμε από τέτοιες τις πειραματικές κινήσεις μέσα στο παιχνίδι. Και αν γουστάρετε το βίντεο, βασικά για να βοηθήσετε κιόλας, σπάστε το κουμπί του like, παιδιά, και σε αυτό το βίντεο. Πάμε δυνατά, στείλτε το σε φίλους σας. Στείλτε το σε σελίδες που ασχολούνται με αγγλικό ποδόσφαιρο, σε σελίδες που ασχολούνται με ελληνικό ποδόσφαιρο. Στείλτε το, μοιραστείτε το παντού. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Γιατί βλέπω ότι το 50% που παρακολουθείτε το βίντεο, η μισή δεν είστε γραμμένοι στο κανάλι. Οπότε δεν έχει νόημα. Κάντε μια εγγραφή δωρεάν, είναι για να σας έρχεται στο subscription σας η ειδοποίηση ότι έχει ανέβει το βίντεο. Πατήστε την καμπανίτσα, αν θέλετε να σας έρχεται και η ειδοποίηση στο κινητό ή στο email. Και όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Οπότε θα πάμε να δούμε το σημερινό χορηγό μας, που είναι το eneba.com. Γιατί έρχονται γιορτές και τι καλύτερο από το να κάνεις ένα δώρο, ένα παιχνίδι που βγήκε τώρα, ή το manager ας πούμε, στον εαυτό σου ή σε φίλους σου ή σε τα αδέρφια σου ή οπουδήποτε. Μπαίνεις, αγοράζεις το παιχνίδι που θες, οποιοδήποτε, και μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κωδικό Alex Morak πριν το checkout για να παίρνεις 3% έκπτωση, η οποία προστίθεται στη συνολική σου, γλιτώνει ένα μέρος της προμήθειας των καρτών και του PayPal. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βγαίνεις κερδισμένος από κάτι που είσαι αναγκασμένος να πληρώσεις λόγω νομοθεσίας, αλλά με βοηθάς και εμένα και γλιτώνεις ένα μικρό ποσό. 1-1,5 ευρώ, αναλόγως και την τιμή του παιχνιδιού, πάντα έτσι. Οπότε πάμε να δούμε το βιντεάκι του Eneba. Υπάρχουν links στην περιγραφή, είναι το πρώτο link. Και το τρίτο link είναι το giveaway του Eneba, όπου μπορείτε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε πολύ ωραίες καρτούλες για το wallet σας στο Eneba, να αγοράσετε παιχνίδια από εκεί μέσα. Οπότε δεν είναι άσχημο, πάρτε μέρος, πάμε να δούμε το βιντεάκι του Eneba και επιστρέφουμε για να δούμε τι έκανα, τι άλλαξα. Ήδη έχετε πάρει μια ιδέα από το γήπεδο στο οποίο παίζει η Sheffield United. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα και η Sheffield United έχει πάρει τη θέση της Λαμίας, παιδιά, η οποία είναι αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ομάδα στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Το έχω κάνει έτσι και πέρσι, γιατί θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, ποια είναι αυτή τη στιγμή η τελευταία, όχι ποια είναι το φαβόρι για υποβασμό, ποια είναι η τελευταία που πάει άσχημα, αυτή θα φέρω. Μπορεί μες στο παιχνίδι να μην είναι η χειρότερη ομάδα η Sheffield, προφανώς, να υπάρχουν χειρότερες ομάδες για παράδειγμα, αλλά θέλω να παίξω σύμφωνα με την πραγματικότητα θεωρητικά, γι' αυτό να είναι ένα πείραμα όσον αφορά την πραγματικότητα στο παιχνίδι, για να δούμε πώς μπορεί να αποτυπωθεί. Γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα μέσα σε ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει καλύτερο από Football Manager, και αυτό δεν είναι τέλειο, προφανώς δεν είναι 100% simulator της πραγματικότητας, αλλά είναι το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε άλλο πρόγραμμα, άλλη ευκαιρία να το δούμε κάπου αλλού. Οπότε η Sheffield United πλέον εδρεύει στη Λαμία, παίζει στο δημοτικό γήπεδο Λαμίας Αθανάσιος Διάκος, προπονείται στο προπονητικό κέντρο της Λαμίας στη Νέα Αμπιάνη, και δεν έχω αλλάξει απολύτως τίποτα στην ομάδα. Δηλαδή έχω αφήσει τις ίδιες ακαδημίες, τα ίδια training facilities. Δεν ξέρω γιατί το παιχνίδι, ενώ τους αλλάζει στο προπονητικό κέντρο, μπορεί και διατηρεί τα ίδια youth facilities. Αλλά δεν έχω αλλάξει απολύτως τίποτα στην ομάδα. Όπως βλέπετε, τα οικονομικά, το reputation είναι όλα ίδια. Ο Sugar Daddy που έχουν, underwriter. Τι σημαίνει ο underwriter? Σημαίνει ότι αν η ομάδα πάει να χρεοκοπήσει, θα βάλει χρήματα για να μην χρεοκοπήσει. Χωρίς να τα περιμένει να τα πάρει πίσω όμως.
Υπάρχει και ο underwriter, expects return, που σημαίνει ότι θα βάλει τα χρήματα, αλλά θα περιμένει να το γυρίσεις με κάποιες προκρίσεις, με πωλήσεις και ούτω καθεξής μέχρι να ξαναβάλει. Υπάρχει ο backend, ο οποίος στηρίζει, σπρώχνει λίγο χρήμα, αλλά όχι με πολύ σταθερή βάση, δηλαδή μια φορά τα δύο χρόνια μπορεί να βάλει κάποια χρήματα κτλ. Και υπάρχει και ο frontend, ο οποίος είναι money rain, εντάξει, ξεκάθαρα, έρχεται από πάνω και σου κάνει έτσι. Πόσο έχουμε το Δεκέμβρη, έχουμε 10 εκατομμύρια για μεταγραφές, πάρε 40. Είναι αυτό το πράγμα, ο frontend, να ξέρετε. Οι περισσότερες ελληνικές ομάδες έχουν backend. Sugar Daddy, όπως βλέπετε εδώ πέρα, δεν έχω αλλάξει πολύ τίποτα στα facilities, παίζει όμως ο Αθανάσιος Διάκος. Και πάμε να δούμε τώρα την αντίστοιχη Λαμία, η οποία βρίσκεται στην Premier League, παίζει στο Bramall Lane. Ούτε εδώ πέρα έχει αλλάχτεί τίποτα, το reputation είναι ίδιο της Λαμίας. Τη δίνουν media prediction 20. Training facilities και youth facilities δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, το βλέπετε και εδώ πέρα, δεν υπάρχει Sugar Daddy εδώ. Έχει ακριβώς το ίδιο roster που θα είχε και στην ελληνική Super League, με Μπουλούλη, με Βίντρα, με Μπεχαράνο. Τα είχαμε δείξει στο επεισόδιο στο τι παίζει με τη Λαμία στην αρχή της παρουσίας στην Beta. Και όσον αφορά τη Sheffield United, τη δίνουν media prediction 14, αλλά αυτό ανανεώνεται και το σωστό είναι αυτό εδώ. Media prediction λοιπόν δεύτερη δίνουν τη Sheffield, παιδιά. Τη δίνουν ως δεύτερο φαβορί για να κατακτήσει την Super League. Πίσω από τον Ολυμπιακό, του οποίου του δίνουν 2-10. Οπότε έρχεται η τελευταία ομάδα της Αγγλίας αυτή τη στιγμή και ξεπερνάει ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και γίνεται αυτή το δεύτερο φαβορί. Ήδη στο Media Dream Eleven, που δεν παίζει κανένα ρόλο, έχει προσθέσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 παίχτες της, όπου της λείπει μόνο η επιθετική γραμμή, όπου έχουν Φορτούνι, Βαλμπουενά και Λιβάγια για κάποιο λόγο. Εντάξει, manager σου λέω, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό το πράγμα. Έχει έναν τον Τζάκο Κόνελ εδώ πέρα, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Και από ό,τι έχω δει, γίνεται και Έλληνας μέσα στην πενταετία. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι 5 χρόνια θα το περνάμε, δεν θα το περνάω 10 χρόνια, γιατί 10 χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος μπροστά. Οπότε αλλάζουν γενικά οι δυναμικές τα 10 χρόνια. Οπότε τα 5 χρόνια είναι μια λογική περίοδος, φυσικά, για να δούμε τι θα έκανε η Sheffield αν ερχόταν στην Ελλάδα. Αυτό εννοώ. Τώρα τα 10 χρόνια, εντάξει, τα 10 χρόνια μπορεί και ο Πανετολικός να παίρνει πρωτάθλημα στα 10 χρόνια. Π.χ. Δεν χρειάζεται να φέρεις τη Sheffield, γιατί αλλάζουν γενικά οι δυναμικές μέσα στο παιχνίδι μέσα σε μια δεκαετία. Πόσο μάλλον μετά 15ετία, 20ετία και ούτω καθεξής. Οπότε 5 χρόνια κάθε φορά, και προφανώς δεν θα μείνουμε στην Αγγλία. Θέλω να γράψετε κάτω στα σχόλια με τι στο επόμενο πείραμα, από πού θέλετε να φέρουμε ομάδα, από την Ισπανία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από πού θέλετε, έτσι, να το κάνουμε, να κάνουμε 2-3-4 τέτοια επεισοδιάκια. Όχι όμως Βέλγια, Αυστρίες, Τουρκίες κλπ. Όχι, θέλω από τα top πρωταθλήματα, δηλαδή κάνουμε την Αγγλία, βάζω Ισπανία, βάζω Γαλλία, βάζω Γερμανία, βάζω Ιταλία. Αυτά, τα 5. Όχι Ολλανδία όμως και Πορτογαλία, γιατί εντάξει, όντως εκεί οι ομάδες που είναι τελευταίες είναι πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Οπότε, να δούμε τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα, δηλαδή Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία. Συγγνώμη, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Τα 5 πρωταθλήματα, τα κορυφαία. Οπότε, εγώ θα το προχωρήσω 5 χρόνια μπροστά, ωραία, για να δούμε τι έχει κάνει η Sheffield στην Super League, αλλά φυσικά να δούμε τι έχει κάνει και η Λαμία στην Premier League. Λοιπόν, είμαι 1η Ιουνίου του 2025. Καταρχήν, παρατηρούμε πολλά πράγματα διαφορετικά στη Sheffield. Παρατηρούμε ότι πλέον έχει τρόπαια κάτω δεξιά, συγκεκριμένα δύο κυπέλα Ελλάδος. Δεν έχει κάτι άλλο, και αυτό τι σημαίνει? Ότι μάλλον δεν πήρε πρωτάθλημα. Όχι μάλλον, δεν πήρε πρωτάθλημα. Οπότε, ξέχωρα από αυτό εκεί πέρα, τα κύπελα, παρατηρούμε κάτι επίσης διαφορετικό. Ότι έχει χτίσει καινούριο γήπεδο, το Sheffield United Stadium, στη Λαμία, 35.688 οπαδών χωράει χωρητικότητας, και χτίστηκε το 2024. Παιδιά. Οπότε, money, βλέπουμε ότι έχουν επενδυθεί κάποια χρήματα στην Sheffield. Πάμε λίγο να δούμε τα staff. Την έχουν πάρει Σαουδάραβες ή την είχαν Σαουδάραβες. Αυτό δεν το τσέκαρα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Οπότε, συγχωρέστε με αν όντως την είχαν Σαουδάραβες, που κατά πάσα πιθανότητα την είχαν, να ξέρετε. Αλλά, okay. Έχει κρατήσει τον ίδιο προπονητή από τότε, τον Chris Wilder, από το 2016, συγκεκριμένα για 9 χρόνια, πάει για 10. Έχει τον Ο'Connell, που σας είπα ότι έγινε Έλληνας,
Με 5 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα έγινε Έλληνας και παίζει και στην Εθνική. Θα το δούμε εδώ πέρα ότι έχει 4 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος, χωρίς γκολ προς το παρόν βέβαια. Στα 31 του. Καλή λύση για το κέντρο της άμυνας βέβαια. Να πας να κάνεις κεντρικό αμυντικό τώρα. Έναν ξένο κεντρικό αμυντικό Έλληνα, εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία. Κάνει καλύτερα κανένα επιθετικό ρε φίλε, δηλαδή που μας λείπουνε τουλάχιστον. Έχουνε παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα όπως ο Κούτρης, όπως ο Σβιντέρσκι, όπως ο Λιβάγια, συγκεκριμένα στη Σέφιλντ. Και πάμε λίγο να δούμε τι έκανε εδώ πέρα στην Super League. Βλέπετε, το 19-20 τερμάτισε στην ένατη θέση της Premier League και το 20-21 αναγκάστηκε να παίζει στην Super League Interveten. Είναι αυτό που έπαιζε στην Premier League το 6-7, ενώ ήσουν τόσα χρόνια στην Championship, πέφτεις κατευθείαν την πρώτη στιγμή που ανεβαίνεις. Περνάς 4 χρόνια στην Championship και πέφτεις, πας League One, έχουν αρχίσει τα πέτρινα χρόνια της ομάδας, ξαναπάς Championship, ανεβαίνεις επιτέλους ξανά στην Premier League μετά από 13 χρόνια και σου λένε, ξέρεις κάτι, έλα εδώ, θα πω να παίξει η Ελλάδα στη Super League. Και είσαι σε φάση, oh shit. Λοιπόν, Super League πρώτη χρονιά βγήκε δεύτερη με 21 νίκες, 12 σοβαλίες, 3 ήττες, 59 γκολ υπέρ, 30 κατά και 75 βαθμούς. Πρώτος βγήκε ο Ολυμπιακός, παιδιά, να ξέρετε, όλα τα πρωταθλήματα τα πήρε ο Ολυμπιακός και τα 5 χρόνια. Την επόμενη χρονιά πάλι βγήκε δεύτερη με 21 νίκες, 9 ισοπαλίες, 6 ήττες, 57 γκολ υπέρ, 31 κατά, 72 βαθμούς. Την τρίτη της χρονιά κάνει την τρίτη, βλέπετε μια πτώση από 75 πάει 72 βαθμούς, μετά πάει 71. Πάλι βγαίνει δεύτερη με 21 νίκες, 8 ισοπαλίες, 7 ήττες, 53 γκολ υπέρ, 21 κατά, πολύ καλή άμυνα βέβαια, και 71 βαθμούς. Την τέταρτη χρονιά κάνει την καλύτερη της χρονιά μέχρι τώρα, όπου σε 36 αγώνες βγαίνει δεύτερη με 24 νίκες, 5 ισοπαλίες, 7 ήττες, 63 γκολ υπέρ, 32 κατά. Γενικά όσα βάλουμε όσα φάμε ήταν η φάση, δηλαδή βασικά όχι όσα βάλουμε όσα φάμε. Ήτανε, βάζω 2 τρώω 1, βάζω 4 τρώω 2 και ούτω καθεξής, βάζω 6 τρώω 3 και ούτω καθεξής. Και 77 βαθμούς και την τελευταία της χρονιά εδώ το 24-25 τερμάτισε στην τρίτη θέση εν τέλει με 20 νίκες, 6 σοπαλίες, 10 ήττες. Διψήφιο αριθμό ητών για πρώτη φορά. 48 γκολ υπέρ, η χειρότερη επίδοση των τελευταίων ετών. 36 γκολ κατά, επίσης χειρότερη επίδοση των τελευταίων ετών. Και 66 βαθμούς μάζεψε στο πρωτάθλημα. Οπότε βλέπουμε ότι στη Super League, την οποία κατέκτησε και τα 5 χρόνια ο Ολυμπιακός, η Sheffield κατάφερε να βγει 4 φορές δεύτερη και μία φορά τρίτη. Άρα εδώ ας πούμε καταρρύπτεται μέσα στο μυαλό μας ότι, σύμφωνα με τον μάνατζερ πάντα, ότι αν φέρουμε την τελευταία ομάδα της Αγγλίας στην Ελλάδα θα πάρει πρωτάθλημα. Όχι. Αλλά είναι πάρα πολύ κακό για το πρωτάθλημά μας που η τελευταία ομάδα της Αγγλίας έρχεται και βγαίνει μονίμως δεύτερη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ κακό αυτό για το πρωτάθλημά μας γενικότερα. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο πώς κατέκτησε αυτά τα κύπελα τα οποία κατέκτησε. Θα πάμε στα κύπελα βασικά, το κύπελο Ελλάδος, εδώ πέρα. Και θα πάω στα stages και θα πάω στην χρονιά την πρώτη. Όπου την πρώτη χρονιά έφτασε μέχρι και τα ημιτελικά, παιδιά. Και συγκεκριμένα κάτσε να δούμε όλη της την πορεία. Από τον πέμπτο γύρο και μετά νομίζω που μπήκε, πιο πριν δεν ήτανε, σωστά. Κέρδισε 2-0 την Νίκη Βόλου και την πέρασε, σε μονό αγώνα. Στον επόμενο γύρο έπαιξε με τον Εργοτέλη και σε διπλούς αγώνες κέρδισε 4-2 συνολικό σκορ και τον πέρασε. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι από τον Εργοτέλη έχασε 2-0 στον πρώτο αγώνα. Okay. Περνάμε στον προημιτελικό όπου κέρδισε με 3-2 συνολικό σκορ την ΑΕΚ. Και όπως λέμε εδώ πέρα, είχε χάσει 1-0 στον πρώτο αγώνα. Γενικά στον δεύτερο αγώνα τα γυρνάει τα παιχνίδια από ό,τι καταλαβαίνω. Τα ημιτελικά αποκλείστηκε στα πέναλτι του Παναθηναϊκού με 1-1 συνολικό σκορ. Και ο τελικός ήταν Παναθηναϊκός Άρης, όπου το κατέκτησε ο Άρης. Την επόμενη χρονιά η Sheffield το κατέκτησε το κύπελο. Και πάμε να τη δούμε από την αρχή της. Από τον έκτο γύρο που μπήκε αυτή τη φορά και όχι από τον πέμπτο. Αν βλέπω σωστά. Σωστά, ναι. Τον έκτο γύρο, στους διπλούς αγώνες, δηλαδή στους 16 ουσιαστικά, απέκλεισε με 3-2 συνολικό σκορ τον Παναθηναϊκό. Στον προημιτελικό απέκλεισε στα πέναλτι την ΑΕΚ με 2-2 συνολικό σκορ. Στον ημιτελικό απέκλεισε τον Ατρόμητο με 4-1 συνολικό σκορ. Και έπαιξε τον τελικό στο ΟΑΚΑ, κέρδισε 0-2 τον ΠΑΟΚ και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο στην Ελλάδα, η Sheffield United, ως ομάδα της Λαμίας. Την επόμενη χρονιά το ξανακατέκτησε, έκανε τον back-to-back και τη βλέπουμε εδώ πέρα από τους
Από τον έκτο γύρο από τους 16 κέρδισε 3-0 τα τρίκαλα και πέρασε. Στον προημιτελικό κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο και πέρασε. Είναι μονή αγώνες εδώ πέρα γιατί είναι χρονιά του Μουντιάλ. Στον ημιτελικό κέρδισε 2-1 τον ΠΑΟΚ και πέρασε. Και στον τελικό κέρδισε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο ΆΚΑ και κατέκτησε το κύπελο. Το 23-24 δεν έχουμε τη Σέφλη στον τελικό, ούτε στον ημιτελικό. Αποκλείστηκε στον προημιτελικό από τον Ολυμπιακό. Στον έκτο γύρο ουσιαστικά κέρδισε με 6-0 συνολικό σκορ τον Απόλλωνα και τον επόμενο γύρο αποκλείστηκε τον Ολυμπιακό με 3-1 συνολικό σκορ. Ωραία. Στον τελικό το κατέκτησε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Λάρισα. Για την τελευταία χρονιά που παρουσιάζουμε εδώ πέρα στο πείραμά μας, στον έκτο γύρο η Sheffield κέρδισε 4-1 τον Όφη και πέρασε στην επόμενη φάση. Στα προημιτελικά κέρδισε 5-0 τον Άρη συνολικό σκορ και πέρασε στην επόμενη φάση. Και στα ημιτελικά αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ που πήρε εκδίκηση για το χαμένο τελικό με 4-3 συνολικό σκορ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε το δεύτερο αγώνα, κέρδισε τη Sheffield και πέρασε τον τελικό που έπαιξε με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ και έχασε 1-2. Οπότε αυτά ήταν τα τρόπαια τη Sheffield στην Ελλάδα όσον αφορά την πορεία τη. Και πάμε λίγο να δούμε τι έκανε η Sheffield στην Ευρώπη. Λοιπόν, στο Champions League δεν κατάφερε να περάσει σε κάποιον όμιλο. Αποκλείστηκε τη χρονιά 24-25 από τον Eindhoven στον τρίτο προκριματικό γύρο, την οποία τη βλέπετε εδώ πέρα με στα πέναλτι. 1-0 κέρδισε η Eindhoven, 1-0 είχε κερδίσει και η Sheffield. Πήγαν στα πέναλτι και αποκλείστηκε από την Eindhoven. Και έτσι συνέχισε στο Europa League, όπου βγήκε τρίτη. Και συγκεκριμένα σε όμιλο με Arsenal, Real Sociedad και Hartberg από την Αυστρία. Και να μου πεις τώρα, Μάρε Άλεξ, η Sheffield είναι αγγλική ομάδα. Δεν γίνεται η Sheffield να κληρώνεται με την Arsenal. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πλέον είναι ελληνική ομάδα, οπότε γίνεται. Και έτσι έπαιξε με την πρώην συμπατριώτησά της στην Arsenal. Η Arsenal και η Sociedad μάζεψαν 13 βαθμούς, βγήκε πρώτη η Arsenal, δεύτερη η Sociedad. Με 6 βαθμούς η Sheffield βγήκε τρίτη. Και η Hartberg με μόλις έναν βαθμό, με μια ισοπαλία μόνο με τη Sheffield, βγήκε τελευταία. Και έτσι η Sheffield πέρασε στο Conference League, όπου και εδώ πέρα δεν είχε τρομερές πορείες. Θα το δούμε εδώ πέρα. Πάμε την πρώτη χρονιά. Στον πρώτο νοκάουτ γύρο αποκλείστηκε από τη Young Boys με 3-1 συνολικό σκορ και έτσι δεν κατάφερε να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Τη χρονιά 22-23 πέρασε τη Λιντογκόρετς με 3-1 συνολικό σκορ. Μονός αγώνας βασικά. 3-1 τη Λιντογκόρετς στο δεύτερο νοκάουτ γύρο στους 16 ουσιαστικά. Ωραία. Όπου αποκλείστηκε με 2-1 από τη Σάλκε και έτσι δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Τη χρονιά 23-24. Στον πρώτο νοκάουτ γύρο έπαιξε με τη West Ham. Νάτος πάλι πρώην αγγλικός εμφύλιος. Την πέρασε με 3-2 συνολικό σκορ και συνέχισε στον δεύτερο νοκάουτ, στους 16 δηλαδή, όπου αποκλείστηκε από τη Ρώμα με 3-0 συνολικό σκορ. Και τη χρονιά που τρέχουμε τώρα εδώ πέρα, στον πρώτο νοκάουτ γύρο αποκλείστηκε από την Κοπεχάγη με 4-4 συνολικό σκορ στα εκτός έδρας γκολ, γιατί η Κοπεχάγη πέτυχε 2 εκτός έδρας γκολ, ενώ η Sheffield πέτυχε. Όχι, συγγνώμη, να σας πω τώρα. Η Sheffield ήταν το, ναι, τα δείχνει τον πρώτο αγώνα, πώς ορίστηκε το ζευγάρι, okay. Η Κοπεχάγη κέρδισε 2-1 τη Sheffield, πέτυχε μόλις ένα γκολ εκτός έδρας, ενώ η Κοπεχάγη πέτυχε 3 γκολ εκτός έδρας. Οπότε 2 γκολ εκτός έδρας, δεν ξέρω πόσα ήταν, καταλάβατε τι θέλω να πω. Λοιπόν, οπότε ούτε στο conference έκανε κάτι τρελό, να σας πω την αλήθεια, η Sheffield. Ήτανε η πενταετία της στην Super League, περιορίστηκε σε 4 δεύτερες θέσεις, 1 τρίτη θέση, 2 κύπελα Ελλάδος, 2 φορές στον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος, 1 φορά στους 8 του κυπέλλου Ελλάδος και όσον αφορά την Ευρώπη δεν μπήκε ποτέ Champions League, βγήκε τρίτη σε όμιλο του Europa League μία φορά και στο Conference League έπαιξε 4 χρονιές. Την πρώτη αποκλείστηκε στους 32, τη δεύτερη στους 16, ξανά στους 16 και την τέταρτη φορά πάλι στους 32. Οπότε, εντάξει, τρομερή πορεία, δεν τη λες, να τα λέμε όλα, αλλά ξέρω ότι έχετε αγωνία και έχετε αγωνία να δούμε, να πάμε να δούμε τη Λαμία, η οποία Λαμία βρίσκεται στην Skybet League 2. Έχει προπονητή τον Mark Cooper, ο οποίος ήταν προπονητής της Notts County, τον θυμάμαι από τα παλιότερα χρόνια. Είναι η Λαμία η οποία έχει σαν έδρα τον Bramall Lane στο Sheffield. Έχει 83 εκατομμύρια balance, είναι rich. Έχει 48 εκατομμύρια για μεταγραφές. 17 εκατομμύρια για συμβόλαια, δίνει μόλις 2,5. Και
άλλαξε αρκετούς προπονητές, η αλήθεια είναι. Από Απόστολο Παπα-Νικολάου πήγε σε Μάρκ. Ο Απόστολο Νικολάου έχει πάει και στη Λίνκολν, μάλιστα, στην ΚΑΠΑ 18 της. Πήγε στο Μάρκ Μπίρκ. Οκ, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Πέρασε ο Γκράχαμ Πότερ από εκεί. Οκ, καλή μεταγραφή. Δεν μπόρεσε να τη σώσει. Αν βγάλω βασικά τους caretakers, μισό λεπτό. Ναι, Γκράχαμ Πότερ. Και μετά ήταν ο Κένι Τζάκετ, ο Ουαλός από Stoke, Portsmouth κτλ. Γούλη και παλιά. Και τώρα ήταν ο Μαρκ Κούπερ, ο οποίος υπάρχει για 199 μέρες στο σύλλογο κανονικότατα. Πάμε να δούμε λίγο τι έκανε η Λαμία την πρώτη χρονιά στην Premier League, όπου υποβιβάστηκε ως τελευταία με 4 μόλις βαθμούς. Η Sheffield αυτή τη στιγμή έχει 2 βαθμούς στην Premier League, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή που γράφω το βίντεο. Η Λαμία μάζεψε 4 βαθμούς σε 38 αγώνες. Κέρδισε μία φορά, ποιον κακομοίρη κέρδισε. Τη Wolves, η οποία βγήκε δέκατη, πήρε μία ισοπαλία από τη Newcastle, okay, και έχασε 36 αγώνες, σκόραρε 18 φορές και δέχτηκε 100 γκολ στους υπόλοιπους αγώνες που έπαιξε. Μάζεψε μόλις 4 βαθμούς. Την επόμενη χρονιά η Λαμία υποβιβάστηκε και από την Championship προτελευταία με 42 βαθμούς. Εδώ πήγε, το πάλεψε να σωθεί. Κέρδισε 10 φορές, έφερε 12 ισοπαλίες, έχασε 24 φορές, πέτυχε 33 γκολ. Δέχτηκε 66. Δεν ήταν η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος αυτή τη φορά. Ήταν η δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Και μάζεψε 42 βαθμούς πάνω από την Blackpool που υποβιβάστηκε τελευταία. Στη League One πάλι υποβιβάστηκε, αλλά αυτή τη φορά στην ισοβαθμία με την Barton. Η οποία Barton, εντωμεταξύ, ξέρετε, έχει τις ακαδημίες της Εθνικής Αγγλίας, να ξέρετε. Εδώ προπονούνται οι Εθνικοί Αγγλίας και έχει προχτεί τρελό χρήμα την Barton στο Pirelli Stadium, στο Barton on Trent. Οπότε έχει τρελές ακαδημίες και η Λαμία κατάφερε και την κόντραρε. Την πήγε στην ισοβαθμία, αλλά δεν κατάφερε, έπεσε με τον goal difference. Βλέπετε εδώ πέρα ότι είχε στο συν 2 κέρδιζε η Μπέρτον. 13 νίκες, 12 ήττες, 21. 13 νίκες, 12 ασφαλείς, 21 ήττες, 29 γκολ υπέρ, η χειρότερη επίδοση του προαθλήματος μαζί με τη Ροτσδέιλ. 40 γκολ, παθητικό. Μπορεί και η δεύτερη καλύτερη άμυνα, όχι μπορεί, δεύτερη καλύτερη άμυνα πίσω από τη Χάντερσφιλντ. 51 βαθμούς, δεν κατάφερε να σωθεί και στη Λίκ 2 κατάφερε να μείνει στη 14η θέση, όχι να διεκδικήσει και καμιά άνοδο, με 60 πόντους, βγαίνει 14ος με 60 πόντους εν τω μεταξύ, Λίκ 2. Αγάπη μεγάλη αυτές οι κατηγορίες. 15 βαθμούς, 15 νίκες, 15 ισοπαλίες, 16 ήττες, 56 γκολ υπέρ, 56 γκολ κατά. Ωραίο, τρογγυλό. Και μάζεψε 59 βαθμούς η Λαμία. Η οποία Λαμία, εντάξει, προφανώς δεν έκανε τίποτα στα κύπελα, προφανώς δεν πέρασε πουθενά. Πάμε να το δούμε και εδώ στα competitions, όπου μπορούμε να δούμε στο FA Cup τρίτο γύρο. Παίζει να μπαίνει στο τρίτο γύρο, να ξέρετε. Στο EFL Cup, στο Καραμπάο ουσιαστικά, στον δεύτερο γύρο, στον δεύτερο και φέτος πέρασε μόνο στον τρίτο γύρο. Και στο EFL Trophy αποκλείστηκε από την Accrington σε knockout, αποκλείστηκε στον όμιλο ως τετάρτη και αποκλείστηκε και στον δεύτερο γύρο από την Tranmere. Οπότε στο δεύτερο γύρο 2 φορές στο EFL Trophy. Τώρα εντάξει, κάτι άλλο δεν έχει. Γενικά μεταγραφές τρελές δεν έκανε η Λαμία. Μπορούμε να πάμε να δούμε εδώ πέρα. Θα πάμε να δούμε τώρα τις μεταγραφές και τις Sheffield. Πάμε την πρώτη χρονιά λίγο εδώ πέρα να δούμε ότι έδωσε 42 χιλιάρικα και πήρε κάποιους παίχτες. Εντάξει, okay, κυρίως δανεικούς και ελεύθερους. Την επόμενη χρονιά έδωσε 2,9 εκατομμύρια και πήρε αρκετούς. Και αυτό ήταν το καλύτερο πρόσωπο που έδειξε στη Championship. Και πούλησε 2 παίχτες με 51 χιλιάρικα συνολικά. Την χρονιά 22-23 έδωσε 350 χιλιάρικα, όχι κάτι τρελό. Και έδωσε δανεικό του Τζανετόπουλο στην Bolton και πούλησε 1,4 εκατομμύρια σε άλλες ομάδες. Την χρονιά 23-24 έδωσε 625 χιλιάρικα, όπου υποβιβάστηκε από τη League One εδώ πέρα, νομίζω. Όπου δεν έκανε πολλά πραγματάκια. Πούλησε 825 χιλιάρικα, εδώ βγάζει κέρδος για πρώτη φορά. Και το 24-25 αγόρασε 6.000 ευρώ παίχτες, βασικά ένα δανεισμό από τη West Brom με ένα ενίκιο 6.000, και πούλησε 18.075 ευρώ, 750 ευρώ παίχτες. Και κυρίως και αυτός από το δανεισμό ήταν του Enoch Asante στην Cheltenham. Τον δώσαν δανεικό και τους δώσανε σχεδόν 16.000 και άλλα 2,8 από την Carlisle μια μεταγραφή. Οπότε έχει πάρα πολλά λεφτά η Λαμία. Πλέον την έχουν κάποιοι Άγγλοι, ο Dave Skinner, δεν ξέρω τι είναι ο συγκεκριμένος, να σου πω την αλήθεια.
Οπότε την έχουν κάποιοι Άγγλοι εδώ πέρα την ομάδα και σπρώχνουν χρήμα. Μπορεί, αν το, προχωρήσω, αν το προχωρήσετε εσείς άλλα 5 χρόνια, γιατί σας δώσω τα save. Οπότε μπορείτε να το αφήσετε ένα βράδυ, να πάτε εδώ πέρα στο home, να πάτε my profile, go on vacation και να κάνετε αυτό εδώ. Να πάτε 2030, 1η Ιουνίου και να πατήσετε set. Να το αφήσετε ένα βράδυ και να δείτε τι θα γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επιστρέφω λίγο στη Sheffield για να δούμε τι μεταγραφές έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Όχι κάτι τρομερό, επειδή τις έχω δει, γι' αυτό τις άφησα τελευταίες. Πρώτη χρονιά πούλησε 17,75 εκατομμύρια ευρώ. Την επόμενη χρονιά αγόρασε 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιους παίχτες αρκετούς, όπως τον Ράφα Μίρ, όπως τον Μπλίν, τον Φεντερίκο Ντι Μάρκο από τη Λίβερπουλ, τον Λουντοβίτ Ρέις από την Μπαρσελόνα. Και πούλησε 65 εκατομμύρια μεταγραφές, όπως ο Μπέργκε στη Λέστερ κλπ. Ο Μπάλντοκ στην Everton επέστρεψε στην Αγγλία, Max Lowe κλπ. Τη χρονιά 22-23 αγόρασε 29 εκατομμύρια μεταγραφές, όπως ο Φονσούμεν Σά, ο Σόρενσεν, ο Σάμπα, ο Ζίγκα Ολάτσι, τον πήρε από την ΑΕΚ. Κάποιοι ελεύθεροι παίχτες εδώ πέρα, όπως ο Μεριά, ο Τιάγκο Σίλβα, ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, και πούλησε 28,5 εκατομμύρια, όπως ο Ramsdale, ο Ντέχουρστ, ο Μίρκο Μάριτς που είχε έρθει πουλήθηκε, ο Ράφα Μίρ ξαναπουλήθηκε και αυτός. Ο Μεριά, μόλις τον πήρανε ελεύθερο, τον πουλήσανε το χειμώνα. Okay. Τη χρονιά 23-24 αγόρασε 11,5 εκατομμύρια παίχτες, όπως ο Μεράγκιτς από την Γιουβέντους, ο Τέντιτς από την City, Λεωνάρντο Κούτρης από τον Ολυμπιακό, Μπιλάλ Μαχάρα από τον Παναθηναϊκό, και ο Ανδρέας Σάμαρης ήρθε ως ελεύθερος. Πήρε κάποιους δανεικούς, κάποιους ελεύθερους από τη Λίβερπουλ, δανεικούς από Μπαρτσελόνα, όπως ο Πιούτζ, όποιος ο Ρούμπον Σεμέδο, ο Λιούις Γκίψον, ο Μενιέ από την Ντόρτμουντ, και πούλησε 13,25 εκατομμύρια, όπως ο Μακμπέρνι. Ο Μενσά έφυγε και αυτός, ο Ντι Μάρκο έφυγε, ο Κάρα έφυγε, ο Σαμ Γκράχαμ ελεύθερος. 24-25 έδωσε 13,25 εκατομμύρια, αγόρασε τον Ρούμπεν Σεμέδο από την Γουλτς, αγόρασε τον Λιβάγια από την ΑΕΚ, αγόρασε τον Νόα Σόλσκερ. Τι είναι αυτός, γιος του Σόλσκερ? By the way, είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, είναι γιος του Ολε Γκούναρ Σόλσκερ. Έφερε δανεικό τον Σβιντέρσκι από τον ΠΑΟΚ, τον Σούταλο ελεύθερο από την Αταλάντα. 25 του ελεύθερο το Σούταλο, δεν το λες άσχημο. Πολύ καλή μεταγραφή. Και πούλησε 16,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως τον Τίτας Καραπίκας στην Newcastle, τον Μουζιαλόφσκι στην Crystal Palace. Τον ένα Κοντογιάννη εδώ πέρα τον πούλησε στην Ίντερ. Ωραίο ριτζενάκι έβγαλε. Το Σάμαρι στον Όφι δανεικό. Και γενικά κάπως έτσι κινήθηκε. Έδωσε δανεικό και τον Ζίγκα Λάτσι, ο οποίος αναπτύχθηκε. Μπα. Μέτρια πραγματάκια. Οπότε εντάξει, μεταγραφές τρελές δεν έκανε και αυτό δικαιολογεί και την πορεία της στην Ευρώπη, νομίζω. Κάπου εδώ νομίζω το πείραμα τελείωσε. Δεν έχει πάρα πολύ, πολλά πράγματα να δούμε ακόμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε γενικά, αφήστε ένα like και γράψτε ένα σχόλιο από κάτω να μου πείτε πώς σας φάνηκε, τι σας έκανε εντύπωση. Αν περιμένατε στην αρχή του βίντεο ότι θα τα πάει καλύτερα η Sheffield, το περιμένατε ότι θα τα πάει καλύτερα, περιμένατε ότι θα τα πάει χειρότερα. Γιατί εντάξει, κάποιες επιτυχίες τις είχε. Βγήκε δεύτερη, πήρε κάποια κύπελα, έκανε μια μικρή πορεία στην Ευρώπη. Για τη Λαμία τι πιστεύατε? Πιστεύατε ότι θα φτάσει League 2, δηλαδή θα έχει 4 συνεχόμενους υποβιβασμούς και θα μείνει την πέμπτη φορά στην League 2? Ή πιστεύατε ότι π.χ. μπορεί να έμενε στη League 1 και να έπεφτε, ας πούμε, την επόμενη χρονιά? Και κάπως έτσι. Οπότε γράψτε μου κάτω τα συμπεράσματα τα δικά σας, γιατί δεν είναι μόνο τα πειράματα. Τα πειράματα τα κάνουμε για να βγάλουμε όλοι συμπεράσματα. Έβγαλε εγώ κάποια συμπεράσματα, τα οποία τα λέω στο βίντεο, και βγάζετε και εσείς τα συμπεράσματά σας γράφοντάς τα στα σχόλια. Οπότε θέλω να μου γράψετε επίσης πού θέλετε, σε ποια από τα top 5 πρωταθλήματα θέλετε να πάμε στο επόμενο πείραμα. Τα links για τα social media του καναλιού είναι όλα στην περιγραφή. Τσεκάρετε τα, ακολουθήστε με στο Instagram. Alex Mora Gaming είναι και εκεί πέρα. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Πάτε κάντε όλοι ένα follow τώρα που αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τρέχουν giveaways στο site του GameLab, www.gamelab.gr. Τρέχουν giveaways στην Enemba. Το link, όπως το είπαμε στην αρχή. Πολλά δώρα. Τελευταία χρονιά, τελευταία εβδομάδα της χρονιάς του 2020. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά. Ελπίζω να προσέχουμε. Τα λέμε καθημερινά στο Twitch στις 7 η ώρα. Και μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Alex Mora και γεια σας από μένα.